Την Παρασκευή και το Σάββατο. Κάλεσμα σε γενικό ξεσηκωμό απευθύνει το Πανευρετικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ξεσηκωμός παντού, σε κάθε εργοστάσιο και επιχείρηση, σε κάθε τόπο δουλειάς, κλάδο τον κλάδο. Όλοι στον δρόμο να μετεώσουμε το έγκλημα, σημειώνει. Το ΠΑΜΕ καλεί θεματική απάντηση στα συλλαλητήρια που διοργανώνει σε όλη τη χώρα την Πέμπτη και τις επόμενες ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με όλες τις μορφές στους δρόμους. Οι ώρες είναι κρίσιμες, είναι όμως και η ώρα να ακουστεί η φωνή των εργατών και των οικογενειών τους. Είναι ώρα ευθύνης και μάχης. Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργάτες και τις εργάτριες, τους άνεργους, τον εργαζόμενο λαό, τους νέους και τις νέες, να αποφασίσουν απεργία, να οργανώσουν συλλαλητήρια, καταλήψεις, να σηκώσουν στο πόδι τις λαϊκές γειτονιές. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο της Πέμπτης θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως, στη Θεσσαλονίκη στις 6 στο άγαλμα του Βενιζέλου και στον Πειραιά στις 6.30 στην πλατεία Κοραή. Προσυγκεντρώσεις για το συλλαλητήριο της Αθήνας έχουν οριστεί για τις 5 το απόγευμα στις πλατείες Κάνιγκος, Βάφη, Καραϊσκάκη, Εθνικής Αντίστασης, Πρώην Κοντιά και στα Χαυτεία. Έχουμε πλέον, πρέπει να πάρουμε τις τρίχες στα χέρια μας, με οργάνωση σε κάθε τόπο δουλειάς, με επιτροπές αγώνα, πραγματικά να κάνουμε κόλαση τη ζωή αυτών που μας ρίχνουν στη φτώχεια και στην εξαφλίωση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση και να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική υπέρ των εργαζομένων. Η κυβέρνηση του Μαύρου Μετόπου, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία Λαός, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τρόικα, καταδικάζουν τον ελληνικό λαό στη φτώχεια και την εξαφλίωση. Καταπαρατρώνουν μισθούς και συντάξεις, θεκίζουν όλα τα δικαιώματα που έχει κατακτήσει με αγώνες και αίμα η εργατική τάξη. Νομοθετούν ένα φιαλτικό μέλλον για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές. Όχι πλέον να αντισταθούμε σε αυτή τη σφαγή που μας ετοιμάζουν, πρέπει και να αντεπιτεθούμε. Και να αντιπεθούμε για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν και που είναι υποχρεωτικό να τα έχουμε για να αναπαραγάγουμε την εργατική δύναμη, τα παιδιά μας να ζουν με αξιοπρέπεια και όταν γίνονται συνταξιούχοι σαν και εμάς να ζουν πάλι με αξιοπρέπεια. Μην ακούτε τα ψέματα των βιομηχάνων, των κομμάτων του κεφαλαίου και των ανθρώπων τους. Αυτοί πληρώνονται καλά για την βρώμικη δουλειά τους. Αυτοί δεν θα πεινάσουν ούτε θα δουλέψουν για ψίχουλα. Εμείς έχουμε τη δύναμη, είναι η ώρα να τη νιώσουν για τα καλά. Μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Όλοι με το πάμε στον δρόμο του αγώνα. Κάτω η μαύρη κυβέρνηση, στα τσακίδια μαζί με την Τρόικα. Κανένα νέο μνημόνιο, καμία νέα συμφωνία που καταστρέφει τις ζωές μας. Εκλογές τώρα, να τιμωρηθούν σκληρά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Λάος. Όποιος τολμήσει να συμφωνήσει και υπογράψει το έγκλημα, να απομονωθεί και να τιμωρηθεί από το λαό. Όλοι στον αγώνα. Να κλιμακώσουν δηλαδή τον αγώνα τους πέραν από τη χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση της Αθήνας, αλλά και γενικά τη συγκέντρωση σε όλη τη χώρα, να απαντήσουν στο μαύρο μέτωπο της κυβέρνησης και τις αποφάσεις που θέλει να θάψει τα δικαιώματά μας, θέλει να μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, να κόψει τη μέση τους μισθούς μας, χωρίς δηλαδή να μας αφήσει επί της ουσίας χωρίς κανένα δικαίωμα. Εν τω μεταξύ, τη νέα προβοκάτσια σε βάρος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος καταγγέλει το ΠΑΜΕ, καθώς όπως σημειώνει, οι γνωστοί προβοκάτορες του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ κυκλοφόρησαν μαζί σε διάφορα site η είδηση ότι ο Υπουργός Εργασίας, μετά από καταγγελία του ΛΑΟΣ, εξετάζει δήθεν κρατική χρηματοδότηση του ΠΑΜΕ. Αφού έστεισαν τη συγκυβέρνηση για να σαρώσουν τα εργατικά δικαιώματα, τώρα από κοινού ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ επιχειρούν να συκοφαντήσουν, να βρωμήσουν το ΠΑΜΕ. Ο υπουργός της συγκυβέρνησης να αναζητήσει στους συμμάχους του τις βρωμιές που θέλουν να φορτώσουν στο ΠΑΜΕ. Στα ψηφοδέλτια του ΛΑΟΣ θα βρει εκβιαστές και φρουτάκιδες. Τους δηλώνουμε ότι όποιες προβοκάτσιες θα πέσουν στο κενό. Το ΠΑΜΕ θα συνεχίσει μαζί με τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα να βρίσκεται στους χώρους δουλειάς για την οργάνωση της εργατικής τάξης, για την οργάνωση της πάλης των εργατών ενάντια στα εγκληματικά μέτρα που ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΛΑΟΣ προωθούν και ετοιμάζονται να φέρουν στη Βουλή. Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε.